Κάθε χρόνο ξεκινάμε με την κοπή της καθιερωμένης βασιλόπιτας στην πλατεία του χωριού, με τον ερχόμο του Άι Βασίλη να μοιράζει δώρα στα παιδιά. Ρίχνουμε το σταυρό στο λιμανάκι της Καμήρου τα φώτα, με την προσέλευση εκατοντάδων συμπολιτών μας. Διασκεδάζουμε με το καρναβάλι και την ιδιαίτερη παραδοσιακή γευσηγνωσία του τόπου μας. Αναβιώνουμε το έθιμο των λαμπαδιφοριών με την περιφορά γύρω από το χωριό, κρατώντας αναμένες δάδες. Τηρούμε βλαβικά όλα τα έθιμα της Μεγαλοβδομάδας, ξεκινώντας από το Σάββατο του Λαζάρου με τα κάλαντα, φτιάχνοντας τα κουλούρια και βάφοντας τα αυγά. Υποδεχόμαστε την Παναγιά Σκιαδενή, ακολουθώντας το πανάρχαιο έθιμο της περιφοράς της εικόνας της σε χωριά και νησιά. Οι Άγιες Μέρες κορυφώνονται με το στόλισμα από το επιταφείο από γυναίκες του χωριού και τον Καλαφουνό. Μοιράζουμε σε όλους την αναστάσιμη λαμπάδα και τα κόκκινα αυγά, τρώγοντας την Κυριακή του Πάσχα τον παραδοσιακό λαμπριώτη. Πηγαίνουμε τη Λαμπρή Τρίτη στην Άμαρτο και μετά τη λειτουργία απολαμβάνουμε το ξεχωριστό πανηγύρι μας κάτω από τους παραδοσιακούς ήχους των οργάνων. Εκεί θα ξαναβρεθούμε και στις 7 του Σεπτέμβρη το βράδυ. Το καλοκαίρι μαζευόμαστε για 2 μέρες στο περίφημο κάστρο μας, όπου η μαγεία του φεγγαριού, υπό τους ήχους των παλιών παραδοσιακών οργάνων, μας ταξιδεύει μέσω της μεσαιωνικής γιορτής του κάστρου σε μια άλλη εποχή. Εορτάζουμε τον προστάτη του χωριού μας, Άγιο Γεώργιο, στις 3 του Νοέμβρη και στη συνέχεια προετοιμαζόμαστε για τις εορταστικές εκδηλώσεις των Χριστουγέννων. Φυσικά, ανάμεσα σε όλα αυτά τα πολιτιστικά δρόμενα, δεν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε τη συμμετοχή του πολιτιστικού μας συλλόγου σε δεκάδες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί, μεταλαμπαδεύοντας την παράδοση του τόπου μας, όπως επίσης και τα μοναδικά θεατρικά έργα τα οποία σκηνοθετούν και παρουσιάζουν σε χωριανοί μας αποσπώντας τα εύσημα των συμπατριωτών μας. Ακόμη η έκδοση της πολιτιστικής εφημερίδας Καστελενά Μαντάτα, που πρόσφατα συμπλήρωσε 25 τεύχη δημιουργώντας τον πρώτο επαιτειακό τόμο, κρατά μνήμες και επαφές με τους απανταχού Κρητινέζους, οι οποίοι συγκινημένοι αναπολούν τα όμορφα παιδικά τους χρόνια. Τέλος, η ανακαίνιση της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κρητινίας και η ταξινόμηση σπάνιων βιβλίων ολοκληρώθηκε την 1η δεκάτου του 2011 με τα επίσημα εγγένειά της. Η Βιβλιοθήκη της Κρητινίας αποτελεί ένα θησαυρό πολιτισμού στο κέντρο του χωριού, συντροφεύοντας τους κατοίκους από τα πολύ παλιά χρόνια. Το ιστορικό κτίριό της ανεγέρθηκε με δαπάνες και προσφορές λόγιων και επιχειρηματιών της Δωδεκανήσου και του μεγάλου ευεργέτη Ιωάννη Καζούλη. Εγγενιάστηκε το 1928. Τότε αποτελούσε τη δεύτερη βιβλιοθήκη της Δωδεκανήσου μετά την Κρεμαστή, η οποία είχε εγγενιαστεί λίγους μήνες νωρίτερα το Δεκέμβριο του 1927, σύμφωνα και με έγγραφο Ιταλού στρατιωτικού διοικητή που αναφέρει μεταξύ άλλων. Εν Ρόδο υπάρχουν μόνο 2 βιβλιοθήκες, μία εις Κρητινίαν και μία εις το χωρίον Κρεμαστή. Μέχρι το 1928 η βιβλιοθήκη της Κρητινίας στεγαζόταν μέσα στο σχολείο, στην αστική σχολή. Ο δάσκαλος και διευθυντής του σχολείου Στέργος Χατζηπαπάκης το 1921 απέστειλε επιστολή στην επιθεώρηση δημοτικών σχολείων Ρόδου, ρωτώντας ποιες διαδικασίες έπρεπε να γίνουν για να ιδρυθεί σχολική βιβλιοθήκη. Οι δάσκαλοι του χωριού έδιναν καθημερινά πολλά βιβλία, εμπλουτίζοντας μαστήρευτες γνώσεις στους νέους της Κρητινίας και της γύρω περιοχής. Οι κάτοικοι συγκέντρωναν χρήματα για την ανέγερση νέου κτηρίου και αγορά βιβλίων. Επιστολές για τη στήριξη αυτού του εγχειρήματος συνέχισαν να στέλνουν και άλλοι συγχωριανοί μας στον Ιωάννη Καζούλη, όπως το 1927 ο τότε πρόεδρος Παπανικόλας Αμβροσιάδης, ζητώντας την οικονομική στήριξή του για την ανέγερση νέου αυτόνομου κτηρίου, με την προοπτική να γίνει πόλος πνευματικής έλξης και άλλων χωριών. Η ανταπόκριση είναι άμεση, με την αποστολή 50 λιρών Αγγλίας και επιπλέον βιβλίων. Παράλληλα, βοηθούσαν οικονομικά και πολλοί συγχωριανοί μας. Το νέο κτίριο είχε κατασκευαστεί και όλο και περισσότερα βιβλία κατέφθαναν. Η βιβλιοθήκη της Κρητινίας αποτελούσε πλέον σημαντικό φάρο μορφωτικού επίπεδου στα Δωδεκάνησα. Μετά από μια διακοπή λειτουργίας της βιβλιοθήκης μισού περίπου αιώνα, οι κοινοτάρχες του χωριού Δημήτριος Καραγιάννης και Εμμανουήλ Πιτροπάκης προσπάθησαν να επαναλειτουργήσουν τη βιβλιοθήκη και να διασώσουν τα λίγα υπάρχοντα βιβλία ταξινομώντας τα και συντηρώντας τα. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε, εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε όταν με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητινίας η Κάστελος, το κτίριο της Ιστορικής Βιβλιοθήκης ανακαινίστηκε πλήρως και εμπλουτίστηκε με δεκάδες νέα βιβλία για τους νέους του χωριού, ενώ τα παλαιά σπάνια συγγράμματα ταξινομήθηκαν και συντηρήθηκαν.
Η αστική σχολή, ή αλλιώς το στέκι του χωριού, έχει μια ιστορική διαδρομή αναλύωτη στο πέρασμα του χρόνου. Ιδρύθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα και είναι μέχρι σήμερα αλληλένδετη με τις μνήμες κάθε κατοίκου του χωριού. Το 1906 οι συγχωριανοί μας ξεκινάνε την προσπάθεια ίδρυσης ενός σχολείου και στο εγχείρημα αυτό συνέδραμα σημαντικά ο τότε Μητροπολίτης Ιωακήμ Βαλασιάδης, ο οποίος πλήρωσε τις δαπάνες, και ο Θεόδωρος Φραντζής Εκλίνδου. Το εγχείρημα αυτό ολοκληρώθηκε το 1909 όταν εγκαινιάστηκε η αστική σχολή Καστέλου. Μέχρι τότε τα παιδιά της Κρητινίας μάθαιναν γράμματα και θρησκευτικά μέσα στην εκκλησία από τον παπά του χωριού. Την εποχή ίδρυσης της αστικής σχολής, ιερέας στο χωριό ήταν ο Παπα-Νικόλας Αμβρουσιάδης. Διαχρονικά στο χωριό δίδαξαν δάσκαλοι καταξιωμένοι που με μεράκι και αγάπη έμαθαν στους νέους την ελληνική γλώσσα και ιστορία και συνέβαλαν σημαντικά ο καθένας με τη δική του πινελιά στην πολιτιστική πορεία του χωριού. Μερικοί από αυτούς ήταν η Αγλαία Εκχάλκης, η Συγχωριανή, Αντώνιος Αμβροσιάδης, Στέργος Χατζιπαπάκης, ο οποίος διορίστηκε δάσκαλος στην ηλικία των 18 και αργότερα η κόρη του Τριανταφυλιά Χατζιπαπάκη. Όλοι έδωσαν την ψυχή τους στη μόρφωση των παιδιών. Μάλιστα, ο Χατζιπαπάκης έγραψε και το βιβλίο του Δημοτικού της Φυσικής Ιστορίας Μέρος Δεύτερο, Ζωολογία και Ανθρωπολογία και μαζί με τον Αμβροσιάδη έγραψαν την Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος για την τρίτη και τετάρτη τάξη του Δημοτικού. Σήμερα, η αστική σχολή λειτουργεί ως έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητινίας και ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων, ψυχαγωγίας των κατοίκων. Εδώ λοιπόν στο δεύτερο μέρος, ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη και στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο και νομίζω αγαπητέ μου πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητινίας ή Κάστελος Δημήτρη Μαργετάκη ότι δεν θα μπορούσε να γίνει καλύτερος πρόλογος του δευτέρου μέρους με αυτό το όμορφο και ξεχωριστό χωριό σας που είναι η Κρητινία, θα το έλεγα και δικό μου χωριό, γιατί έχω έρθει πολλές φορές. Καλησπέρα λοιπόν αγαπητέ μου Τάκη Μαργετάκη, πρόεδρε. Καλησπέρα, Πάτερ Νεκτάρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βραδινή πρόσκληση που πήραμε. Πράγματι, είναι ένα αξιόλογο χώρο. Καλά, μεσημέρι σου την έδωσα την πρόσκληση. αλλά... Τώρα την αποδέχτηκες βράδυ, βέβαια. Τι να κάνουμε, εντάξει. Με πείσατε ότι η βραδινή εκπομπή έχει την περισσότερη θεαματικότητα, γι' αυτό ακριβώς και αποφάσισα και να τώρα μόλις ήρθε ένα μήνυμα από την Κρητινία ότι 100% είναι η τηλεθέαση εκεί. Δεν υπάρχει άτομο που να μην βλέπει Θάρη. Αυτό είναι σίγουρο και πιστεύουμε να το επαναλάβετε καμιά εκατοστή φορά την εκπομπή. Μέχρι την Παρασκευή, πιστεύω. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που κάθε φορά που βρισκόμαστε στο σταθμό σας μας εμπνέει. Πράγματι, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το χωριό, ιδιαίτερα έχει παράδοση, έχει πολλά ήθη και έθιμα, τα οποία προσπαθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος κάθε φορά να τα αναδεί, και να τα αναδεικνύει, ούτως ώστε και οι νέοι και η νέα γενιά να μαθαίνει από τους παλιούς και να προσπαθεί να μεταλαμπαδεύει στις επόμενες γενιές τα ήθη και τα έθιμα. Και ένα από αυτά τα έθιμα θα το αναλύσουμε σε λίγο. Έχεις δυνατό διοικητικό συμβουλίο. Βλέπω τον Γιάννη τον Τελάκη που είναι μέλος αλλά και άνθρωπος γνωστός στην τοπική μας κοινωνία. Γιάννη, δεν πιστεύω μόλις σε βάλει φωτογραφία σου να χτυπήσει like ο αδερφός μου. Καλησπέρα λοιπόν. Ελπίζω να μην αρχίσουν ούτε τα συνδικαλιστικά ούτε τα πολιτικά να μιλήσουν μόνο. Εδώ είναι σταθμός θεματικός θρησκευτικός. Αυτό ήθελα να πω. Για μένα είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το σύλλογο. Με πείσανε εδώ τα παιδιά και με τη δουλειά που έχουν κάνει τα τελευταία 10-15 χρόνια. Είναι και ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Εγώ από κοντά παρακολουθώ τις δράσεις όλο αυτό το διάστημα. Βασικός στόχος Πάτερ είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος στην αρχή, ότι τα μικρά παιδιά μας πια να μάθουν και να συνεχίσουν τα ήθη και τα έθιμα του χωριού, γιατί η δύσκολη καιρή που περνάμε και σαν έθνος και σαν Έλληνες και εσείς τα ξέρετε και η Εκκλησία και όλα αυτά πρέπει να μαζεύονται στον πολιτισμό και να μεταφέρονται στην νεολαία μας, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να
αναβιώνουμε όλα αυτά τα έθιμα που μας μάθανε. Εγώ, Γιάννη, είμαι αισιόδοξο όσο βλέπω όμορφες εικόνες. Αυτή είναι η όμορφη εικόνα, να μας δείξει το πλάνο με τα τρία κορίτσια. Θα σε βάλω και σένα, Κατερίνα, ότι είσαι σε αυτή την ηλικία. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε την Κατερίνα τη Φαρμάκη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Με την όμορφη και ένδοξη αυτή στολή, την παραδοσιακή, που πιστεύω ότι καυχέσαι όταν τη φοράς. Εννοείται. Την Κατερίνα Φωτάκη Μαυρουδάκη και την Αγγελική τη Φαρμάκη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Η μεσαία Κατερίνα. Δεν θα τη λέω Νίτσα, θα τη λέω Κατερίνα. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε και για το γεγονός ότι είμαστε απόψε εδώ κοντά σας για να πούμε για ένα έθιμο που αναβιώνει τα τελευταία χρόνια ο σύλλογός μας. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί μας περιβάλλετε με περισσή αγάπη και εμάς σαν κατοίκους του χωριού και σαν πολιτιστικό σύλλογο και προβάλλετε τις δράσεις μας. Και να σας ευχαριστήσουμε για όσα κάνετε για μας και να είστε καλά, να συνεχίσετε. Τώρα εγώ έχω μία απορία μέσα στο μυαλό μου. Όλα αυτά πού τα έχεις μάθει, πού τα ξέρεις? Όταν κάναμε το αφιέρωμα με την Αντριάννα πέρυσι τέτοιο καιρό και λέει ότι η Νίτσα θα μας πει για την ιστορία του Άι Γιώργη, για τις παραδόσεις, για τα ήθη και τα έθιμα, εγώ έμεινα και έβλεπα έτσι ενεός, όπως λέμε. Ασχολούμαι. Τα τελευταία χρόνια ήμουνα δύο συνεχείς διετίες στον πολιτιστικό σύλλογο. Πάντα σαν μέλος, γιατί δεν θέλω να έχω κάποιο αξίωμα τέλος πάντων να με δεσμεύει. Θέλω να είμαι μέλος για να μπορώ να ασχολούμαι περισσότερο με την παράδοση. Έχω συγκεντρώσει, προσπαθώ να συγκεντρώσω μαζί με τη βοήθεια και κατοίκων του χωριού και των παιδιών των διοικητικών συμβουλίων, αλλά περισσότερο με την εμπειρία και τις γνώσεις των παλιών ανθρώπων. Έτσι. Είναι η ζωντανή παράδοση. Μπράβο, οι ναι. Παλιοί άνθρωποι. Προσπάθησα να προλάβω κάποια πράγματα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος, τα χρόνια περνάνε, οι παλιοί άνθρωποι φεύγουν και αν δεν μπορέσουμε να καταγράψουμε αυτά που έχουν μέσα στο μυαλό τους, που τα έχουν ακούσει από τους παππούδες τους και από τους προπαππούδες τους, εμείς δεν θα ξέρουμε να πούμε τίποτα στα παιδιά και στα εγγόνια μας. Αγγελική, η γιαγιά τα λέει καλά. Μια χαρά τα λέω. Ό,τι κάνουμε είναι για αυτά. Χαίρεσαι που φοράς αυτή την όμορφη φορεσιά? Ναι, είναι τιμή μου που τη φοράω. Τι θα μπορούσαν να πούν οι συνομιλικές σου, οι συμμαθήτριές σου, όταν σε βλέπουν να ασχολείσαι με την παραδοσιακή μουσική, με τους παραδοσιακούς χορούς? Είναι κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Η αλήθεια είναι πως όχι. Αλλά αν διοργανώνονται τόσο μεγάλοι χωροί, φυσικό είναι, ας πούμε, να μαζευόμαστε όλοι. Το χωριό σ' αρέσει, σε τραβάει? Ναι, με τραβάει πάρα πολύ. Μάλιστα. Εκπομπή για την Κρητινία δεν ξεκινάει χωρίς στίχους. Και τους στίχους πάντα μας τους δίνει η αγαπητή μας η Μαρία Πεζουβάνη. Μαρία Καραγιάννη Πεζουβάνη, να στείλουμε τα χαιρετίσματα, την αγάπη μας, όπως και στον αγαπητό μου φίλο τον Παναγιώτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας έφερε σε Κατερίνα από τη Μαρία. Ναι. Η ζωή σου, λέει. Έφτασε το βασίλεμα και τη ζωή η Δύση. Κάθισε τώρα να σκεφτείς αυτά που έχεις ζήσει. Τα είναι και φιλοσοφημένα, βλέπω. Ναι, πολύ, πολύ. Είναι φοβερή. Τα παιδικά τα χρόνια σου, τα όμορφα σου νιάτα, χαρά είχαν και ξενιασιά και όνειρα γεμάτα. Είχες και τη δύναμη όλα να τα αποκτήσεις και χρόνος δεν ευρίσκεται να κάτσεις να μετρήσεις. Το γιώμα όμως έφτασε. Θέλεις να ξαποστάσεις. Με κόπο ό,τι έφτιαξες, τώρα να τα απολαύσεις. Μα το πιο πολύτιμο αγαθό που βρίσκεται κοντά σου είναι τα παιδιά, τα εγγόνια σου και τα δυσέγγονά σου. Αυτή είναι η παρακαταθήκη, ναι. Και αυτός είναι ο θησαυρός, ο πολύτιμος. Ό,τι πολύτιμότερο έχουμε στη ζωή μας είναι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και είναι για αυτά που μπορούμε να καμαρώνουμε. Και αγωνιούμε και αγρυπνούμε, έτσι. Αλλά και είναι έτσι. Η επένδυση και το ναι. Μέλλον. Έτσι. Και για τη φιλία μας έγραψε η Μαρία. Ναι. Φιλία, λέξη μαγική, λέξη με σημασία. Φιλία με αισθήματα, μα και υποκρισία. Όσο γεμίζει η τσέπη σου, οι φίλοι είναι κοντά σου. Μα σαν αδειάσει, είστε δυο, εσύ και η μοναξιά σου. Υπάρχουν και αισθήματα, αυτό το λένε όλοι. Μα μπαίνουν σιγά σιγά και αυτά στο πορτοφόλι. Αν τύχει όμως το σ' αγαπώ το πει ένα παιδάκι, αυτό θα είναι αληθινό και δώσ' του ένα φυλάκι. Προσπάθεις. Μαρία μου, να στείλουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας και σε όλη την Κρητινία που, όπως είπαμε, Τάκη, σήμερα όλοι μας βλέπουν και θέλω να μας πεις και να ξεκινήσουμε, πέρα από τα αστεία, διανθίζουμε πάντα την εκπομπή μας με αστεία,
Να μας πεις λίγο για αυτό το έθιμο που κάθε χρόνο, εγώ το παρακολουθώ ανελιπώς. Ναι. Κάθε χρόνο, παραμονή λοιπόν του Ευαγγελισμού, γίνεται η αναβίωση αυτού του έθιμου, λαμπαδιφορίες, βλέπουμε και από πίσω, όλο το χωριό μετά τον Εσπερινό, την Παρασκευή μετά τον Εσπερινό και τους χαιρετισμούς, με αναμένες τις δάδες, υπάρχουν συμβολισμοί λοιπόν γύρω από αυτό το έθιμο, πότε, αν θυμάστε, ξεκίνησε, πότε αρχίσατε να το αναβιώνετε και πάλι και πώς μέσα σε λίγα χρόνια όλος αυτός ο κόσμος περιμένει αυτήν την ημέρα, την 24η Μαρτίου, για να έρθει στην Κρητινία και να νιώσει πραγματικά και εθνική περηφάνεια. Εγώ το λέω στα κηρύγματα πολλές φορές, ότι νιώθω κάτι το ξεχωριστό εκείνη τη μέρα, γιατί διασώζεται αυτή η αυθεντικότητα, αλλά και το γεγονός ότι επιλέγουν την Κρητινία να έρθουν να νιώσουν πραγματικά όλα αυτά τα αισθήματα που είπαμε. Πράγματι έχετε δίκιο σε όλα όσα είπατε. Είστε ο πιο φανατικός ακόλουθός μας. Κανόνισε να πεις κάτι άλλο. Στην όλη όμορφη και πραγματικά συγκινητική εκδήλωση που γίνεται. Να σας πω ότι εδώ και 2 εβδομάδες με παίρνουν τηλέφωνο. Πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησαν κάποιες κυρίες να ενδιαφέρονται και να ρωτούν πότε είναι οι λαμπαδιδοδρομίες, ούτως ώστε να κλείσουν κάποια θέση στο λεωφορείο. Το έθιμο το ξεκίνησε και το αναβίωσε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε να το εντάξουμε στις πολιτιστικές μας δραστηριότητες. Υπόθηκαν κάποια λόγια από παλιούς, ιδίως μαθητές, οι οποίοι θυμόντουσαν όταν ήταν μικρά παιδιά ότι οι δάσκαλοι στην Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου κάνανε κάποια δρόμενα εκεί στο σχολείο και σαν επακόλουθο είχαν και τις λαμπαδοδρομίες. Βέβαια από οδηγήσεις, θα μας τα πει καλύτερα η Κατερίνα, από οδηγήσεις των παλαιότερων, μας επιβεβαίωσε και η ίδια ότι μιλώντας με παλιούς, εντός αγωγικών παλιούς, με τους μεγαλύτερους, ναι, σε ηλικία, ενθυμούν το έθιμο και θα μας πει 2 λόγια. Θα για δώσουμε... πέρα μας Κατερίνα. Από ό,τι έχω ενημερωθεί από πιο παλιούς, αλλά από ό,τι έχω δει και σαν ιστορία, έχει τις ρίζες του αυτό το έθιμο από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Στα χωριά μας, από ό,τι μου είπανε πιο παλιοί, όταν μετά την απελευθέρωση, θέλοντας να τιμήσουν το γεγονός ότι αποτείναξαν το ζυγό από πάνω τους, άρχισαν οι δάσκαλοι να παροτρύνουν τα παιδιά, να τους διδάσκουν πώς θα προχωρούσαν να ξεκινήσει αυτό το έθιμο. Δεν είχαν πολλά υλικά, παίρνανε ένα ξύλο, είχε κονσέρβες τότε, παίρνανε ένα τερκεδάκι από τις κονσέρβες, το καρφώνανε πάνω στο ξύλο, το γεμίζανε άμμο, το ποτίζανε με λίγο πετρέλαιο και του βάζανε φωτιά. Μάλιστα. Και φτιάχνανε τη λαμπάδα που κρατούσανε. Αυτό η κυρία Κέτη, που είναι και πιο παλιά στο χωριό μου, είπε το κάνανε και στις 27 του Οκτώβρη. Δηλαδή το κάνανε στις 2 μεγάλες εθνικές γιορτές. Και εγώ, παρότι ήμασταν μικρά, σαν να θυμάμαι ότι όντως το κάναμε 2 φορές το χρόνο. Το κάναμε και στις 27 του Οκτώβρη, με τη διαφορά που δεν έχει την λαμπρότητα που γίνεται τώρα. Τα αγόρια φτιάχνανε τα ντενεκεδάκια. Τα κρατούσαμε, γυρνούσαμε το χωριό και τραγουδούσαμε διάφορα εμβατήρια και πατριωτικά τραγούδια που μαθαίναμε από το σχολείο. Και γινόταν και στις 27 και στις 24 του Μάρτη. Κέτη, μια και την ανέφερες, έχω κάνει πολλές εκπομπές, γιατί πραγματικά έχει αυτό το χάρισμα από το Θεό, όλες αυτές τις εργασίες, τα εργαλεία, όλη αυτή την παράδοση, να την μεταφέρει με τον ξεχωριστό και μοναδικό της τρόπο, μέσα από πίνακες. Όντως, ναι, αποτυπώνει τις σκέψεις της και τις εικόνες που έχει στο μυαλό της και στο χαρτί τις σκέψεις της γράφει. Έχω διαβάσει πολλά που γράφει σε στυλ ποίηματος, που είναι όμως μια διήγηση και είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή αυτά που έχει ζήσει από τα παιδικά της χρόνια τα μεταφέρει στο χαρτί σε ένα είδος ποίηματος. Για το χωριό, για τη ζωή του, για τις ομορφιές του χωριού, ακόμα και για στεναχώριες και για άσχημα γεγονότα. Όλα αυτά έχει τη δύναμη και τα αποτυπώνει στο χαρτί.
και την καθημερινότητα μας την έχει αποτυπώσει στους πίνακες. Την καθημερινότητα των παλιών, ειδικά της δικής της εποχής που ήταν μικρούλα και της γιαγιάς της, ακόμα και του παππού της. Κατερίνα, σε αρέσει να ακούς τη γιαγιά να λέει ιστορίες από τα παλιά? Ναι, πάρα πολύ μου αρέσει. Την κυνηγώ, να σου πω την αλήθεια, να μου πει έτσι τι κάνανε οι παλιοί, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει σχέση με το τι κάνουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Από πλευράς γευσηγνωσίας, δηλαδή από φαγητά, από παλιά, παραδοσιακά. Δεν το συζητώ. Προτιμούμε τα παλιά. Εννοείται πως θα προτιμάμαι, ειδικά εγώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Πάντως είναι αυτές οι όμορφες εικόνες που και εγώ αμυδρά τις θυμάμαι, και βέβαια όσο τα νέα παιδιά έχουν τη γιαγιά και έχουν αυτά τα βιώματα, μπορούν να μεγαλώσουν σε πιο υγιές περιβάλλον. Εγώ θα το πω αυτό, γιατί πραγματικά ακούς τη συμβουλή, βλέπεις τη γιαγιά. Και είναι αυτό που λέμε, εσύ τώρα θα πάμε και στα δικά σου χωράβια, μια και είσαι και εκπαιδευτικός και δάσκαλος, ότι πρέπει να υπάρχει το βίωμα. Μου έλεγε κάποιος πολύ απλά και πολύ όμορφα, εάν λέει οι γιαγιάδες αυτή την περίοδο πάρουν τα μικρά παιδιά, τα εγγόνια τους, και τους δείξουν πώς θα κάνουν τα κουλούρια, πώς θα τα πλάσουν, τότε αμέσως αποκτούν βιωματική εμπειρία. Έτσι. Την οποία, ό,τι και να λέμε, όσα μαθήματα και να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους τη μεταδώσουμε. Και δεν τη ξεχνάς, πάτερ. Εγώ θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά, όταν μαζεύανε από το τελείωνε ο αλωνάρης, μαζεύανε τα θερίζανε, ο θεριστής, το αλώνι, και έπρεπε μετά να μαζέψουν τον καρπόλο αυτόν, να τον αποθηκεύσουν. Και τον μαζεύανε, το βάζανε μέσα στις άρεκλες. Και ήταν το στάρι, ήταν το κριθάρι. Πες μας, τι είναι και η άρεκλα? Εγώ τι ξέρω, αλλά οι αγαπητοί μας τηλεθεατές ξεχνούν και αυτή την ορολογία. Ναι, οι άρεκλες ήταν στα σπίτια μέσα τα παλιά. Υπήρχε ο αποκρέβατος με τον παταρό από κάτω, που κοιμώντουσαν από πάνω το αντρόγινο, και είχαν και ένα άλλο πάλι σαν αποκρέβατος, αλλά αυτό ήταν χώρος που είχε θήκες, ήταν ένα στενό μακρός πάγκος, είχε θήκες, μπράβο, θήκες μεγάλες άμα λέμε, ανάλογα πόσο μακρύς, και εκεί μέσα ρίχνανε ξεχωριστά το στάρι, το κριθάρι, ό,τι τέλος πάντων θερίζανε, ό,τι είχαν, τις φακές τους, γιατί έκαναν και από αυτά, τα φασόλια, τα χωρίζανε όλα και ήταν μέσα σε αυτό. Ήταν αυτή η άρεκλα, και αυτό πάλι πατούσαν πάνω σε αυτό, και το άλλο από πάνω, αν ήταν οικογένειες μεγάλες, και εκεί κοιμώντουσαν τα παιδιά από πάνω και σε αυτό το πατάρι. Τώρα θέλω, επειδή μέσα από την εκπομπή πρέπει να βγάζουμε και κάποια μηνύματα, πρώτα από το Γιάννη θα ξεκινήσω. Δες την αντίθεση, Γιάννη. Ένα δωμάτιο που υπάρχουν όλα αυτά, αποθηκευτικοί χώροι, παταρός το ένα το άλλο, και υπάρχουν οικογένειες στα χωριά μάλλον, 15 και 10 άτομα και 20 άτομα σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το δωμάτιο. Σήμερα βλέπουμε πολυκατοικίες τεράστιες, 200-300 τετραγωνικά, να ζουν 2 άτομα και να είναι δυστυχισμένοι, ενώ οι άλλοι να είναι ευτυχισμένοι. Πώς βλέπεις αυτή την αντίθεση? Κοιτάξτε, γι' αυτό έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, και γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε στα μικρά παιδιά όλες αυτές τις συνήθειες, γιατί είναι γεγονός ότι χάσαμε πάντα την οικογένεια και την αμεσότητα που είχαμε τότε σαν χωριά με τους διπλανούς, ανταλλάσσαμε τρόφιμα, βοηθούσε ένας τον άλλον. Τώρα βλέπετε, είχαμε τους γιαρένιδες. Έτσι είναι ακριβώς, και θα μας συμπλήρωνα και την ερώτηση που κάνατε στα κορίτσια, ότι πραγματικά να κάθεσαι να ακούς την Ίτσα να λέει ιστορίες, και εγώ έκατσα λίγο και την παρακολούθησα, είναι πολλές οι γνώσεις που έχεις. Χάσαμε λοιπόν με όλες, και δεν ήθελα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, χάθηκε η κοινότητα, χάθηκε η οικογένεια, χάθηκε ο Δήμος, χάθηκε, και εδώ παλεύουμε να κρατήσουμε, πάτερ, το κράτος και το έθνος μας. Για το έθιμο που θα γίνει μεθαύριο την Παρασκευή, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι, και από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, ότι έχει τις ρίζες του στην Τουρκοκρατία. Προσπαθούσαν τότε να συνδέσουν την Ανάσταση του Έθνους με την Ανάσταση του Κυρίου, γι' αυτό είναι και κοντά το Πάσχα. Με τον Ευαγγελισμό, βέβαια. Και γινόταν σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω ότι συνεχίζει να είναι σε λίγες περιοχές τώρα.
Και μια περιοχή είναι και η δικιά μας που το κρατάει το έθιμο και μπράβο στα παιδιά. Και θα ήθελα να συμπληρώσω και τώρα, αν και είναι μακριά το χωριό μας χιλιομετρικά, θα τους έλεγα ότι είναι μια καλή εμπειρία να το ζήσουν την Παρασκευή και να μεταβούν, να μην έρθουν στη δύσκολη θέση να πούνε ότι είναι μακριά και να βγουν. Αξίζει τον κόπο και αυτά που θα γίνουν εκείνο το βράδυ, και όσοι έχουν τα έχουν δει να τα ξαναδούν και να τα ξαναζήσουν. Λοιπόν, επειδή μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, να πάμε λοιπόν στο 2007, όταν ξεκινούσε η αναβίωση αυτού του εθίμου. Να δούμε κάποια πλάνα, γιατί η τηλεόραση Θάρη, είπαμε, είναι πάντα συνεπής. Έτσι, αγαπητέ Πρόεδρε, πάμε να δούμε. Thank you.
ωραίες εικόνες, τις οποίες θα ζήσουμε Θεού θέλοντος την Παρασκευή, την παραμονή του Ευαγγελισμού, την μεγάλη αυτή διπλή εορτή της πίστεως και της χριστιανοσύνης μας, ο Ευαγγελισμός της Περαγίας μας Θεοτόκου, αλλά και ο Ευαγγελισμός του έθνους μας. Αγαπητέ Πρόεδρε, το Πούλμαν τι ώρα θα ξεκινήσει? Πούλμαν μάλλον, όχι ένα, αλλά πολλά, Αυτή τη στιγμή το Πούλμαν είναι πλήρες, είναι γεμάτο. Προσπαθούμε να πάρουμε και ένα λεωφορείο. Ναι. Και αυτό βρίσκεται περίπου στη μέση. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ελπίζουμε να ικανοποιήσουμε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να παρευρεθούν και να μας τιμήσουν με την παρουσία τους στο χωριό μας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να πάνε όλα καλά. Για πες μας γύρω από το πρόγραμμα κάθε χρόνο. Είδαμε και αυτή την περιφορά που γίνεται με τις δάδες γύρω από το χωριό. Πες μας το πρόγραμμα πώς έχει. Γίνεται πρώτα στην εκκλησία ο Εσπερινός. Ακριβώς, ναι. Και μετά. Γίνεται η περιφορά των εικόνων συνοδεία φιλαρμονικής και όλος ο πληθυσμός, ο κόσμος με τις δάδες όπως προαναφέρθηκε κάνει το γύρο του χωριού, καταλήγουμε στην πλατεία. Εκεί αν υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία θα είναι επίσημα προσκεκλημένα θα εκφωνήσουν ένα σύντομο χαιρετισμό. Από εκεί και μετά. Πάντως δεν μπορούν να μιλήσουν και πολύ, υπάρχει περιορισμός. Εσύ πάντα τους βάζεις σύντομα να έχουν τους χαιρετισμούς τους. Και φέτος. Το ίδιο θα κάνουμε, λόγω κρίσης. Λόγω κρίσης. Λόγω χαιρετισμών, επειδή θα είναι και ο πανηγυρικός Εσπερινός και οι χαιρετισμοί. Θα χάσουμε αρκετό χρόνο, πιστεύω. Ποιο χορευτικό συγκρότημα? Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε φέτος το Σύλλογο Ποντίνο Ρόδου. Μάλιστα, ο Διγενής. Οπότε ναι, τα χορευτικά τους είναι πάρα πολύ καλά και πιστεύω θα συγκινήσουν όλο τον κόσμο με την παρουσία τους. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει αρκετά καλό όνομα στην πόλη της Ρόδου. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και πολλοί άλλοι σύλλογοι. Και ελπίζουμε κάποια στιγμή να ενταχθεί και αυτός στην Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Το περιμένουμε. Πώς έχουμε... ο Παναγιώτης να την πει στην πρόσκληση εδώ από την τηλεόραση? Όχι, εσύ και λες. Από μόνος μου. Δεν έχω πάρει κάποια εντολή. Δεν έχεις εντολή από τον Εγγλέζο? Όχι, όχι. Μάλιστα. Ούτε καν το γνωρίζει. Επίσης θα είναι και τα παιδιά από το Μαντρικό. Μία ομάδα παιδιών από το Μαντρικό θα είναι και αυτή μαζί μας. Μία χορευτική, ναι. Πολύ ωραία. Και αυτό. Εννοείται και το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητινίας, τα νήπια και τα παιδιά. Όλα μαζί θα χορέψουν και θα τιμήσουν. Όταν λέμε νήπια, εννοούμε την ηλικία του Σταύρου του Μανολάκη. Ο Σταύρος είναι προνήπιο ακόμα. Τώρα μαθαίνει χορούς και προσπαθεί να βρει την κατάλληλη βράκα για να τον ντύσουμε. Χαιρετίσματα και στον αγαπητό μας τον Σταύρο και στη Μέρη. Ναι, Κατερίνα, έχετε ξεκινήσει τα φαγητά, γιατί κάθε χρόνο ναι, κάνετε και νηστίσιμα, Ναι, ναι, πάντα. Και όμορφα. Πάντα. Θα προσπαθήσουμε πάλι, θα φτιάξουμε αρκετά, μεταξύ αυτών πιτούλες, πιταρούδια, νηστίσιμα είναι πάντα όλα. Είναι παράξενη η ώρα τώρα και μας ανοίγει στην όρεξη, ναι, βέβαια. Ναι, δεν πειράζει, σας προετοιμάζω. Για πες μας λίγα πράγματα, μια και ανοίξαμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, κάποια παλιά φαγητά, ποια νομίζεις ότι έχουν ξεχαστεί ή δεν κάνουν οι νεότεροι? Δεν τα κάνουμε πια. Πιστεύω είναι τα φελιά. Είναι τα φελιά. Οι παλιοί, το ψωμί, όπως ξέρετε, το ζυμώνανε. Ήταν ζυμωτό το ψωμί. Ζυμώνανε κάθε Σάββατο και βολευόντουσαν με αυτό μέχρι το επόμενο Σάββατο. Όλη την εβδομάδα. Ναι. Από αυτό το ψωμί πάντα περισσεύανε γονίτσες, περίσσευε προτείνιενε που λένε. Ήταν δηλαδή τις προηγούμενες προτείνω όταν ερχόταν το Σάββατο πια. Και θυμάμαι που η γιαγιά μου έπαιρνε τις γωνιές, τα ψωμάκια, όλα αυτά που είχαν μείνει τα κομματάκια, τα μούσκευε και μας έφτιαχνε τα φελιά. Έβαζε τυρί, βάζανε σίβραση, άλλοι δεν βάζανε, η σίβραση με λίγο κρεμμυδάκι. Και ήτανε ψωμάκι με τυράκι στην ουσία. Ήτανε το καλό μας το φαγητό. Τώρα η Κατερίνα με την Αγγελική που σε ακούνε, επειδή κάνουν δίαιτα, δεν πιστεύω να τους τα έχω κάνει. Τους τα έχω κάνει και τα ξέρουν. Α, εντάξει, αφού τα ξέρουν, εντάξει. Το τυρί ήταν δικό μας, ήταν από τα δικά τους αυτά που φτιάχνανε, είτε ήταν ξερό και το ξύνανε, είτε ήταν η μυζήθρα και το τρίβανε μέσα.
φτιάχνανε τα μακαρόνια τα πλαστά. Τα μακαρούνια. Μακαρούνια πλαστά, ναι, τα μακαρούνια που τα κάνανε, θυμάμαι, ήταν αυτό το, η κουλουρία που λένε το στενόμακρο το μακαρόνι. Ή το μάτσι. Το μάτσι ήταν λίγο, ναι, ναι, λίγο πιο χοντρό. Με το μάτσι το κάνανε και λίγο πιο χοντρό και κάνανε και τις μαγκούρες. Οι μαγκούρες ήταν και αυτές μακαρόνια, τα κόβανε πιο πλατιά και μας τα μαγειρεύανε και βάζανε μέσα είτε τυρί είτε τα μαγειρεύανε με το γάλα. Με το γάλα κάνανε το μάτσι και μας βάζαν κανέλα από πάνω, με λίγη ζάχαρη μέσα άμα είχανε και ήταν το κάτι σαν το γλυκό μας τέλος πάντων. Αυτό ήταν πιο σαν το ριζόγαλο που κάναμε μετά. Αλλά πριν που δεν είχαν ρύζι, βάζανε το μακαρόνι, το πλαστό που κάνανε, το πιο λεπτό. Και ήταν τριών λογιών. Το κανονικό, το βράζανε και μας καίγανε τυράκι πάλι από το δικό τους το ξερό. Το καίγανε είτε σε βούτυρο που φτιάχνανε από το καϊμάκι του γάλακτος που μαζεύανε, τη γριά που λέμε εμείς. Ναι. Την επεξεργαζόντουσαν και κάνανε το βούτυρο, το καλό το βούτυρο. Και μας το καίγανε μαζί με τυράκι, μας το βάζαν πάνω από τα μακαρόνια και ήταν πεντανόστιμα. Τώρα ήρθε ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, Πρόεδρε, για σένα, από το τεχνικό μας τον Κώστα τον Κωστάκη, που έλκει την καταγωγή του. Ναι, από την Κρητινία, λέει, από το 2007 λέει, μόνο ο Τάκης δεν έχει ασπρίσει. Είναι, ίσως δεν βλέπει ότι δεν έχω καθόλου μαλλιά και το λέει. Συνδέεται όμως, Πάτερ, η διατροφή με το προηγούμενο θέμα που είχατε. Αν το παρακολούθησα καλά έξω με το, οι αρρώστιες και αυτές, οι διατροφές αυτές και η υγιεινή. Η υγιεινή που είχαν αυτά τα τρόφιμα είχαν μεγάλη σχέση. Στόμα υγιές, σώμα υγιές. Είχαν μεγάλη σχέση. Είχαν μεγάλη σχέση. Η αλευριά που κάνανε, η μουσταλευριά ήταν από δικά τους υλικά. Παίρνανε το μούστο και φτιάχνανε με το αλεύρι πάλι που είχαν. Φτιάχνανε την μουσταλευριά. Ό,τι βάζανε μέσα, τα καρύδια τους, τα σουσάμι τους, όλα αυτά τα είχαν οι ίδιοι. Και τι λέει η Αγγελική με την Κατερίνα, θέλουν να κάνουν τέτοια παραδοσιακά φαγητά, έχουν ερωτήσεις, θέλουν, μαθαίνουν. Ας πούμε να κάνει η γιαγιά. Ναι, αυτό, ας πούμε, μέχρι να τελειώσει αυτό που κάνει η γιαγιά μας. Σε φούρνισμα έχετε πάρει μέρος ψωμιού. Ναι. Εννοείται πως έχουμε πάρει μέρος, αν και πολύ μικρές, γιατί εντάξει, ναι. Ο φούρνος μας είναι παλιός πια. Και σε κουλουράκια που κάνουμε ακόμα και τον ανάβω κάθε αλλά Πάσχα. Αλλά ναι, κουλούρια δηλαδή να πλάσουμε κι εμείς, να πάμε να... Μπράβο. Και να φάμε κι όλες. Ε, καλά βέβαια. Εντάξει, το φαγητό είναι μέρος. Τάκη, εδώ έχω και μία εφημερίδα. Δεν μπορούμε βέβαια σε αυτή τη μία ώρα να τα εξαντλήσουμε όλα τα θέματα, αλλά εγώ επιφυλάσσομαι ότι αναστάσιμα μετά το Πάσχα που θα έχουμε τη δυνατότητα να, να απολαύσουμε και τη γευσηγνωσία της Κρητινίας, να μας κάνουν δηλαδή γυναίκες όμορφα φαγητά, θα τα πούμε νομίζω, γιατί έχετε πολλές δράσεις και το χορευτικό είναι ιδιαίτερο και ξεχωριστό και οι όμορφες φορεσιές, αλλά βλέπω και τα καστελενά μαντάτα, τα οποία βγαίνουν κάθε πότε. Τρεις φορές το χρόνο, γιατί είναι πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία και εδώ είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ένα συνεργάτη μου, την Κατερίνα τη Μαυροντάκη, η οποία συντελεί πάρα πολύ. Και δίνει υλικό. Δίνει υλικό, έχει αρκετές γνώσεις, παίρνει γνώσεις από τους παλιούς. Πολλές ιστορίες οι οποίες αναφέρονται στα καστελινά μαντάτα είναι... Οι λεγόμενες αμπρόκες. Και οι αμπρόκες και ειδήσεις, αλλά και ιστορίες από τους παλιούς. Είναι ένα περιοδικό εφημερίδα το οποίο ξεκίνησε το 2006, αν δεν κάνω λάθος. Και από τότε συνεχίζεται μέχρι τώρα. Εσείως έχουμε φτάσει στα 33-32 τεύχη. Εκδίδεται κάθε Χριστούγεννα, το Πάσχα. Τώρα ετοιμάζουμε το νέο τεύχος. Και το καλοκαίρι. Και είναι και καλέσθητο τεύχος και νομίζω ότι και οι Κρητινές για πανταχού το παίρνουν έτσι, το προμηθεύονται. Και όχι μόνο. Θα έλεγα ότι στη Ρόδο υπάρχουν φανατικοί αναγνώστες. Περιμένουν πότε να βγουν τα καστελινά μαντάτα για να τα, και να πάντα τα, έχετε, να τα προμηθευτούν. Έχετε και κάποιους χαιρετισμούς από κάποια πρόσωπα. Όπως εδώ βλέπω τώρα τυχαία αυτό που μου φέρες. Ναι. Το Δεκέμβριο του 2016, πριν λίγο καιρό δηλαδή, ο χαιρετισμός του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Κυρίλου, που λέει μεταξύ άλλων ότι
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτηνίας ή Κάστελος. Κράτα να μας πεις γιατί λέγεται Κάστελος, γιατί παλιά νομίζω ήταν Πλάτανος η ονομασία. Α, ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Πολιτιστικός Σύλλογος. Ναι, ναι. Επί σειρά ετών έχει τη δική του δυναμική παρουσία στο τοπικό κοινωνικό γίγνεσθε, όχι μόνο της Κριτηνίας, αλλά και ευρύτερα του νησιού μας. Δίνει το δικό του παρόν και εμπλουτίζει τα δρόμενα στον τόπο μας, ζωντανεύει την πολιτιστική παράδοση της κοινωνίας που τον γέννησε, την φέρνει να ζυμώσει την εδώ και τώρα ζωή της και την προσκομίζει παρακαταθήκη για το μέλλον της. Η λειτουργία της παράδοσής μας καταφάσκει τη ζωή μας. Παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια την πλούσια και αξιόλογη δραστηριότητα του Συλλόγου και χαιρόμαστε γι' αυτή. Θέλουμε τα χωριά μας ζωντανά. Θέλουμε τους ανθρώπους μας να μένουν πιστοί στις ρίζες τους, να αγαπούν τον τόπο τους, να τον κρατούν ζωντανό. Χαιρόμαστε για την καλή συνεργασία των ανθρώπων του Συλλόγου με την Ενορία. Πολύ όμορφα λόγια και νομίζω ότι διασώζεται αυτό το μοντέλο της ενότητας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος και η Εκκλησία, ο πατήρ Σάββας, είχαμε δει και το 2007 πατέρα Αθανάσιο και όλοι όσοι έχουν περάσει από την Εκκλησία και η Εκκλησιαστική Επιτροπή λοιπόν και το τοπικό Συμβούλιο. Είμαστε μια οικογένεια. Ο Μανώλης Αμβροσιάδης. Ακριβώς, είμαστε μια οικογένεια και προσπαθούμε όλοι και μαζί. Δάσκαλοι, ακριβώς. Το πολύ, σχολείο. Πολύ ευχαριστημένοι με τα παιδιά. Γίνεται μια προσπάθεια να συγκλίνουμε όλοι στα κοινά προβλήματα, γιατί η ζωή στο χωριό είναι δύσκολη και εμείς προσπαθούμε σαν πολιτιστικό να δώσουμε ένα τόνο στο χωριό, να γίνει γνωστό το χωριό όχι μόνο σε όλο στη Ρόδο αλλά και σε όλο τον κόσμο γενικά. Γι' αυτό ακριβώς δημιουργούμε και δρόμενα τα οποία είναι πρότυπα για όλα. Είδαμε και στην αρχή όταν ξεκινούσε η εκπομπή αυτό το αφιέρωμα, άμαστος βέβαια, κάθε Λαμπρή Τρίτη, ιδιαίτερο Τρίτη το πανηγύρι μας. Το Σεφτέμβριο στο Γενέθλιο και το Σεφτέμβριο, αλλά νομίζω ότι η Λαμπρή Τρίτη έχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Είναι ανοιξιάτικο. Είναι βέβαια. Ο Άης Γιώργης, όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Τώρα, Κατερίνα, αγκουλιάζω, τι σημαίνει. Μου έρχεται να κάνουμε το. Αναγουλιάζω. Ναι, τρίχωσε. Νετριχώσε. Νετριχώσε. Δεν σε πάω. Ναι. Κάνει θόρυβο πολύ και ζιντάνι. Αυτό είναι τουρκικό. Σκοτάδι, ναι. Έχει και πολλές λέξεις που έχουν καταβολές από τόσα χρόνια που ήταν οι Τούρκοι εδώ πέρα. Λιψαξίγκης. Αυτός που είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Μάλιστα. Ωραίες, μπράβο. Καλά κάνετε που τα διατηρείτε, γιατί και εμείς εδώ από την τηλεόραση δίνουμε αυτόν τον αγώνα μας. Πρέπει να κρατάμε τα ήθη και τα έθιμά μας, όχι ως ένα φολκλόρ, αλλά και η Κριτηνία πρέπει να, αυτό που κάνετε πολύ καλό είναι, να έρχονται άνθρωποι από τη Ρόδο, γιατί η συναναστροφή με όλους εσάς αυτούς τους ανθρώπους, της υπαίθρου, τους αγνούς, τους απλοϊκούς, νομίζω ότι τους δίνει και την αίσθηση ότι δεν είναι τα πάντα γκρίζα, υπάρχει μια άλλη ιδιαιτερότητα, ένα άλλο πλησίασμα, η αγάπη σε όλη της το μεγαλείο. Και νομίζω ότι καλά κάνετε που όλα αυτά τα υπενθυμίζετε και μας τα τονίζετε. Να πάμε στο 2011 να δούμε κάποια αποσπάσματα από τα χορευτικά εκεί στην πλατεία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πηγαίνετε λίγο πιο πίσω, πήγε. Ήρθαν και πιάσα στο χώρο χέρια μου άλλα πατένα. Και δάχτυλα καρδιά φωτά και νύχια συνταφένα. Και δάχτυλα καρδιά φωτά και νύχια συνταφένα. Να τον πολλοφρονεί και να το δίνει χρονιά.
Κατερίνα, εγώ θέλω πολύ ώρα να σας κρατήσω, αλλά βλέπω ότι ο Τάκης έχει αρχίσει να κουτουλά, όπως λέμε, στα χωριάτικα. Να κουτουλίζει. Τάκη, υπάρχει και μία πλούσια δράση στα θεατρικά, έτσι. Εγώ σας είχα καμαρώσει πριν 2 ή 3 χρόνια. Ναι, πριν 2 χρόνια. Το τελευταίο ήταν πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο. Ναι. Σε έμετρο λόγο ήταν κάτι το ξεχωριστό, κάτι το φανταστικό, θα έλεγα. Πράγματι, κάναμε 3 ή 4 παραστάσεις, δεν θυμάμαι. Και γεμίσαμε την Τάφρο 2 φορές. Μεσονική Τάφρο. Ο κόσμος έμεινε έκπληκτος. Πολλά συγχαρητήρια. Η παντούφλα της Πανωρέας. Η παντούφλα της Πανωρέας, ναι. Μία μεσαιωνική κομμωδία. Ελπίζω κάποια στιγμή, αν έχει χρόνο το κανάλι, να το δείξει το θεατρικό. Είναι πολύ ωραίο. Δέσποινα Πεζουβάνι Κορέ. Έχει γράψει 4 θεατρικά. Τα προσαρμόζει στον τύπο που θα παίξει, ανάλογα τον τύπο που θα παίξει, το άτομο που θα παίξει. Έχουμε ανεβάσει 5 θεατρικά μέχρι τώρα. Είμαστε μια ομάδα θεατρική εδώ και 10 χρόνια, με κάποιες μικρομεταγραφές. Και η Κατερίνα είναι κοντά μας και αυτή είναι πολύ καλή ερασιτέχνης ηθοποιός. Προσπαθούμε κάθε φορά όταν ανεβάζουμε ένα θεατρικό, όταν βλέπουμε την χαρά και την ικανοποίηση του κόσμου που έρχεται εγκάρδια να μας χαιρετήσει και να μας συγχαρεί, νιώθουμε πολύ περήφανοι που κάνουμε κάτι για το χωριό μας και είναι πολύ βασικό. Το μυστικό της επιτυχίας είναι ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά τους. Ναι. Αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο εκπορεύουν, και γι' αυτό έχει και την απήχηση από τον κόσμο. Δηλαδή, ενώ νομίζω ότι ξεπερνάτε και επαγγελματίες ηθοποιούς, γιατί πραγματικά το ζείτε αυτό, έχετε τα βιώματα. Μπαίνουμε στο πετσί του ρόλου. Έτσι, πολύ σωστά. Στα Καστελενά Μαντάτα υπάρχουν και όμορφα, έτσι, και τραγούδια και δύστιχα και από άλλους ανθρώπους, όπως είναι η Δημητρούλα Καραγιαννάκη από τον Έμπονα, που δηλώνει ότι έχετε έτσι μία αμεσότητα κάποια χωριά, τα γύρω χωριά. Ακριβώς. Και ο Έμπονας και το Μαντρικό, αλλά και η Κριτινία. Θα ήθελα έτσι λίγο να το διαβάσω και καθώς φτάνουμε προς το τέλος να δώσουμε κάποια ακόμη μηνύματα. Στο Αταβίρου την Ποδιά κάθονται αγαπημένα 3 αδελφικά χωριά σφιχταγκαλιασμένα. Μακριά από τις πόλεις στην Βοή, στα ορεινά τα μέρη, στις καταπράσινες πλαγιές και αγροτών λιμέρι. Δουλεύουν στις βουνοκορφές, στους λόφους, στα λαγκάδια και έχουν εξαίρετα κρασιά πρώτης ποιότης λάδια. Ο Έμπονας, το Μαντρικό, στη μέση η Κριτινία, πάπου προς πάπου ζουν μαζί με αγάπη και αρμονία. Η αγάπη και η φιλία τους ποτέ δεν ξεθοριάζουν. Δίνουν νύφες και γαμπρούς
μαζί συμπεθεριάζουν. Ακολουθείτε αυτός ο στίχος και στη σημερινή εποχή. Ναι, αρκετά. Περισσότερα από παλιά. Με τις περίσχες ομορφιές, ξέχωρα που κατέχουν, πάντα σε λύπες και χαρές, όλα μαζί συντρέχουν. Είναι φιλήσυχα χωριά, κάτι πια που σπανίζει, γιατί ο χρόνος που περνά αξίες μηδενίζει. Καθώς περνάει ο καιρός και όλα γύρω αλλάζουν, ό,τι ωραίο έχουνε, να σώσουνε, κοιτάζουν. Σύλλογοι πολιτιστικοί ακούραστα φροντίζουν και νέοι την παλιά ζωή καλά να τη γνωρίσουν. Στα θέατρα που παίζουνε προσθέτουν και μία νότα από τα δικά τους βιώματα όπως τα ζούσαν πρώτα. Τις εύθυμες τους τις στιγμές πάντα διακομωδούνε, άφθονο γέλιο και χαρά σε όσους τα δουν σκορπούνε. Τα χέρια στο αγκάλιασμα σφιχτά ας παραμείνουν, σε όλη την επικράτεια παράδειγμα να δίνουν. Όμορφα χωριουδάκια μας, στου κόσμου όλα τα μάτια, είστε σαν ατόφιο χρυσό με αμέτρητα καράτια. Καραγιαννάκη λοιπόν Δημητρούλα από τον Έμπονα, μια... Πολύ συγκινητικό ποίημα, πολύ ωραίο. Είναι η αντικατόπτρηση, θα έλεγα, της πραγματικότητας, Τάκη μου, ότι πραγματικά τα χωριά κρατάνε αυτή την παράδοση, αυτά τα ήθη και τα έθιμα, έχουν αυτή την απλότητα που τη χάσαμε εμείς εδώ στα μαράσια, όπως λέμε, και νομίζω ότι χρειάζεται να επανεύρουμε και πάλι τους ρυθμούς μας και η αφορμή, νομίζω, μπορεί να γίνει και η αφετηρία την Παρασκευή 24 Μαρτίου να έρθουν όλοι στην Κρητινία και έτσι να νιώσουν πραγματικά το τι αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται στα χωριά, που μπορεί να είναι απομακρυσμένοι, αλλά που όμως κρατάνε γερά, κρατάνε αυτή τη σημαία της παράδοσης. Γιάννη, κλείνοντας, θα ήθελα κάτι να πεις, να απευθύνεις ως μήνυμα, όχι πολιτικό, έτσι. Όχι. Θα ξεκινήσω από εκεί που άρχισα, ότι όλα αυτά που παρακολουθούσαμε με κερδίσανε και εμένα και θέλω να τονίσω εδώ, παίρνοντας μέρος και σε άλλους φορείς, σαν μέλος και σαν πρόεδρος στους εργαζόμενους στο Δήμο, δεν μπορώ να τους ακολουθήσω τα παιδιά. Συνεδριάζουν και με συζητάνε και με προβληματίζονται συνέχεια. Και με το καλό είναι ότι μεταφέρονται στην έδρα του Πολιτιστικού Συλλόγου στο χωριό και μάλιστα και με τον πρόεδρο εδώ ο πήχης και από τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια είναι πάρα πολύ ψηλά. Εγώ δεσμεύτηκα ότι με όλες τις δυνάμεις όσες μου απομείνουν από όλες τις δραστηριότητες που έχω και εδώ στη Ρόδο θα βοηθήσω όσο μπορώ, αλλά σας είπα ότι ζώντας το προηγούμενο διάστημα της εργασίας που κάνανε για το καρναβάλι και το ζήλο που δείξανε και εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι οι αφανείς ήρωες όλες αυτές τις δραστηριότητες είναι οι γυναίκες που φτιάχνουν τα φαγητά, πώς το ζουν, πώς το προγραμματίζουν. Είναι η σημαία σε όλα τα χωριά. Πώς το προγραμματίζουν, πώς μέρες ολόκληρες να προσπαθούν να φτιάξουν για να... φιλέψουν τους καλεσμένους και να τους ικανοποιήσουν. Να κάνουν. Είναι πραγματικά αξιοζήλευτο. Ελπίζω να μπορέσω κι εγώ να βάλω ένα λιθαράκι, αλλά σας είπα ότι τα παιδιά και τα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια έχουν βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη και εμείς θέλουμε και ο πρόεδρος το λέει και εγώ είμαι αυτής της άποψης να μοιήσουμε και καινούργια παιδιά και στο Σύλλογο και η Νίτσα να αναλάβουν και αυτοί οι πρωτοβουλίες να κρατήσουμε το χωριό μας με τα ήθη και τα έθιμά του όσο πιο ψηλά μπορούμε. Και νομίζω ότι το αξίζει η Κρητινία, το αξίζει αυτό το όμορφο χωριό με όλες αυτές τις φυσικές ομορφιές και όχι μόνο. Κατερίνα Φωτάκη Μαυρουδάκη. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είτε είναι εκτός του χωριού μας, είτε είναι εντός του χωριού μας. Θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και την οικονομική και τη δύναμη της εξουσίας, για να μπορέσουμε να είμαστε στο χωριό μας και να παλεύουμε. Έχουμε ανάγκη να μένουν νέοι άνθρωποι, να γίνουν κάποια σημαντικά έργα υποδομής. Είμαστε ξεχασμένοι, ένας-ένας περνάει από μπροστά μας και φεύγει, κλείνει και από ένα φως. Λιγοστεύουμε συνεχώς. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν γιατί δεν έχουν με κάτι να ασχοληθούν.
Το χωριό μας είναι πρώτο στον πρωτογενή τομέα και αυτός ο τομέας δεν στηρίζεται. Και 5-10 παιδιά που έχουν μείνει εκεί πέρα υποφέρουν για να φέρουν τη μια άκρη με την άλλη. Χρειάζονται κάποια έργα υποδομής για να μπορέσουν να έρθουν κάποια παιδιά. Όλοι φωνάζουν ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να λειτουργήσει, πρέπει να δουλέψει για να έχουν όφελος όλοι, όχι μόνο το χωριό μας. Αλλά όμως δεν γίνεται τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Θεός αραιώνει τα νεράκια του σιγά σιγά, η φύση όπως θέλετε πέστε το. Όλα λιγοστεύουν, δηλαδή η πρώτη μας ύλη λιγοστεύει. Λοιπόν, για να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε εκεί, να στηρίζουμε τους ανθρώπους και να μπορέσουμε να κρατήσουμε νέα παιδιά, θα πρέπει να γίνει κάτι και από αυτούς, όχι μόνο λόγια και ευχολόγια. Από μένα το περιμένατε, πάτε το πολιτικό μήνυμα. Δεν θέλω να το πολιτικοποιήσω. Είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια όμως. Ούτε για τους τωρινούς, ούτε για τους προηγούμενους. Και είναι και ο πόνος ψυχής, Γιάννη, αυτό το οποίο λέει. Μα υπάρχει πολιτισμό, υπάρχει και πολιτική, και αν δεν διαγράφεις και πολιτική σήμερα. Κάθε φορά κλείνει και ένα φως. Κλείνει και ένα φως και φεύγει. Είναι η αγωνία αυτών των ανθρώπων να διατηρηθεί αυτή η παράδοση και αυτή η αλυσίδα. Το σχολείο μας σε 5 χρόνια, πάτερ, δεν θα υπάρχει. Αυτό θα ήθελα να το πω και εγώ, ότι βάσει δεδομένων δηλαδή το σχολείο της Κριτηνίας θα κλείσει και με αναγκάζονται τα παιδιά να μεταφέρονται σε διπλανά χωριά. Και αρχίζουν όλα τα προβλήματα, όλες οι παθογένειες, γιατί όταν μιλάμε και λέμε πολλές φορές ότι η Εκκλησία μιλάει για την υπογεννητικότητα, μιλάει για το ένα, μιλάει για το άλλο. Πρέπει να το βλέπουμε σε ευρύτερη σφαιρικά κλίμακα σίγουρα, και πρέπει να το βλέπουμε και μακροπρόθεσμα και να μην κινδυνολογούμε και να λέμε τι λέει η Εκκλησία ή τι λέει ο ένας ο άλλος. Όλες αυτές οι φωνές αγωνίας που είναι και κραυγές αγωνίας πρέπει όλους να μας σηκώνουν από τον ύπνο μας και από την αδιαφορία μας. Εμείς όμως θα εξακολουθήσουμε να κρατάμε αυτή τη σκυτάλη, θα παλεύουμε μέχρι γιατί τα χωριά μας το αξίζουν αυτό. Έτσι, μέχρι να στεκόμαστε στα πόδια μας, να είμαστε καλά, θα παλεύουμε, θα προσπαθούμε να περάσουμε τα μηνύματα, τις παραδόσεις, γιατί φεύγουν οι παλιοί και αν δεν έχεις και νέους, σε ποιος θα τις μεταδώσεις. Και μεταδώσει. Αν δεν έχεις και γέρο, αγόρασε, λέει μια παροιμία. Και τα κορίτσια μας παμπούτσια από τον τόπο σας. Έτσι, προσπαθούμε όσο μπορούμε, έτσι. Προσπαθούν όλοι. Αγγελική, τι θα ήθελες να πεις, κλείνοντας, και αφού κάνεις κάτι, θα με κάνεις έτοιμα φιλία στο Facebook, δεν σε βλέπω να έχεις κάνει. Λοιπόν, πάμε, λέγε. Μόλις πάει σπίτι. Θέλω κάτι να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η γιαγιά μου. Ότι με βάση την καινούργια νεολαία, ότι δεν μπορεί να τα ακολουθήσει. Είχαμε συζητήσει με τα παιδιά που αν σκεφτόμαστε αν τυχόν θα φεύγανε ο πολιτιστικός υλικός, τι θα κάναμε εμείς μετά. Και εκεί ήταν που πάθαμε ένα μικρό σοκ, γιατί συνειδητοποίησαμε ότι θα λήξει ο πολιτιστικός σύλλογος. Δηλαδή δεν θα υπάρξουν, ας πούμε, άλλες δράσεις. Ναι. Και όσο κι εμείς μπορούμε, βοηθάμε προς και το πρέπει. Παρόν. Ναι. Τι θα ήθελες να πεις, εγώ θα ξαναπώ αυτήν την ερώτησή μου. Δεν είναι. Σε όλες αυτές τις συνομιλικές σου που σε βλέπουν, που αυτή τη στιγμή μπορούν να πούν ήρθε τώρα η Αγγελική σε ένα εκκλησιαστικό σταθμό, τι να μας πει. Τι θα ήθελες να πεις, γιατί η κουλτούρα είναι εντελώς διαφορετική. Σήμερα τα νέα παιδιά δεν πολύ ασχολούνται και με την παράδοση. Τους αρέσει αυτή η ευκολία, τους αρέσει ο καφές, τους αρέσει η εύκολη λύση, η εύκολη ζωή θα έλεγα. Γιατί ξέρεις, έχει και κάποιο κόστος η ζωή στο χωριό. Ναι. Με την έννοια ότι θυσιάζεις κάτι. Δεν είναι όλα τα πράγματα τόσο εύκολα όπως είναι εδώ στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι εμένα, επειδή έχω καιρό να πάω στο χωριό μου, έχει λείψει πάρα πολύ. Και ότι είναι κρίμα να έχουμε το χωριό, το παραδοσιακό χωριό και να μην πηγαίνουμε. Γιατί υπάρχει μια πιθανότητα, ας πούμε, το να κάτσουμε τους φίλους μου να πιω έναν καφέ. Όχι, θα πάω να πιω έναν παραδοσιακό καφέ στο χωριό μου. Αυτό είναι μήνυμα. Πολύ ωραίο. Και σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα, σε αυτό το καφενέ εκεί στην πλατεία, που όταν είναι ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, χτυπάει και αυτός ο αέρας, ο δροσερός, και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο καλύτερο. Κατερίνα, για πες εσύ. Συμπληρώνοντας την αδελφή σου. Εννοείται πως συμφωνώ, γιατί όπως είπε και η Αγγελική, είχαμε κάτσει όντως να συζητήσουμε τι θα γινόταν μεγαλώνοντας, ας πούμε, όταν σταματούσε το έργο του πολιτιστικού συλλόγου, τι θα κάναμε. Η αλήθεια είναι πως πολλοί μείναμε λίγο στη σκέψη, ας πούμε, ότι μερικοί θα φύγουν, δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίσουν.
Δηλαδή, δύο άτομα δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία που κάνει ο πολιτιστικός τώρα. Πρέπει να είμαστε πολλοί, να είναι το χωριό. Κάποια στιγμή ελπίζουμε να μπορέσουμε να είμαστε όλοι οι νέοι έξω εκεί στο χωριό μας και να μην το αφήσουμε, να μην παραλείψουμε τίποτα. Δηλαδή, να τα κάνουμε όλα από την αρχή και εντάξει, με καλύτερο τρόπο, μακάρι. Αυτό θέλω και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πάντως τα μηνύματα που εκπέμπετε αισιόδοξα και αυτό μας δίνει και εμάς την αίσθηση ότι καλά πάμε. Παρά τη μιζέρια, παρά τα παράπονα, παρά τις δυσκολίες, καλά πάμε γιατί τα νέα παιδιά νομίζω ότι αφουγκράζονται σωστά αυτό το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Πρόεδρε, δεν μας είπες πώς πήγαμε από τον Πλάτανο στην Κάστελο. Α, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι, παλιά ο πολιτιστικός σύλλογος λεγόταν Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας, ο Πλάτανος. Είχε έδρα τη Ρόδο περισσότερο, δηλαδή ο κόσμος και οι εκδηλώσεις οι οποίες γινόντουσαν τότε λαμβάναν μέρος περισσότερος εδώ στη Ρόδο μέσα. Ονομάστηκε Πλάτανος λόγω βέβαια του γνωστού δέντρου το οποίο υπάρχει στην πλατεία μας και το οποίο από τις αναφορές των παλιών πρέπει να φυτεύτηκε γύρω στο 1850-60 περίπου και στέκει ακόμα άλλο στοιχείο αγέροχος. Ο σύλλογος ήταν να ενώσει πιο πολλούς αυτούς που είχαν φύγει από το χωριό, αυτούς που ζούσαν στην πόλη, να τους ενώνει. Έκανε και δράσεις όμως πάλι. Ναι, κάνανε δράσεις και στο χωριό, αλλά όχι όπως. Ναι, σας είπα προηγουμένως ότι τα παιδιά συνεδριάζουν καθημερινώς στην έδρα του χωριού. Είχε αξιόλογες δράσεις και ο προηγούμενος σύλλογος, απλά ατόνισε, κατά κάποιο τρόπο αδράνησε, δεν ξέρουμε τι είχε γίνει, για 2-3 χρόνια και κάποια στιγμή όταν πλέον ορίμασε η ιδέα ότι πρέπει να ανασυνταχθεί το χωριό, να δημιουργηθεί κάτι καινούριο, έγινε η μετάβαση ομαλά και ειρηνικά, δημιουργήσαμε το νέο καταστατικό και δημιουργήθηκε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτινίας, η Κάστελος. Έγινε και το όμορφο πνευματικό κέντρο, πέρυσι έγιναν τα εγγένεια το Φλεβάρι. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κάθε φορά που γίνεται ένα έργο στην Κριτινία, χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι ένα έργο το οποίο δίνει ζωή δίνει και ζωή, πνοή μένει, μένει στον τόπο. Το εκμεταλλεύεται πολιτιστικά και πνευματικά ο κάθε άνθρωπος του χωριού και όχι μόνο. Γίνονται εκδηλώσεις, γίνονται ομιλίες, σεμινάρια, τα πάντα, τα πάντα. Πάντως εγώ θέλω να σας ευχηθώ να εξακολουθήσετε να αγαπάτε τόσο παράφορα το χωριό σας. Τα χωριά μας έχουν ανάγκη αυτή την αγάπη μας και η παράδοση μας έχει ανάγκη αυτή την αγάπη μας. Να εξακολουθήσετε λοιπόν να γίνεστε σημεοφόροι αυτής της παράδοσης. Οι ρίζες μας είναι και ξεχωριστές και ιδιαίτερες. Και φτάνοντας στο τέλος, αγαπητέ μου Πρόεδρε, Τάκη Μαριετάκη, κάνε άλλη μια υπενθύμηση για την Παρασκευή. Ναι. Πες μας τι ώρα θα φύγει το πούλμαν, πού μπορούν να απευθυνθούν όσοι μας παρακολουθούν. 6 ώρα έχει αναχώρηση από το Εμπορικό Κέντρο Μίδια. Θα αναχωρήσουν 2 λεωφορεία, ένα πούλμαν και ένα λεωφορείο. Είμαστε σχεδόν γεμάτοι, δεν ξέρω, έχουμε ακόμα καμιά 10-15 θέσεις. Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να παρευρεθεί στην εκδήλωση... πάρει αύριο, όχι τέτοια ώρα, έτσι. Αν τώρα... μην κλείσει τέτοια ώρα, αύριο πια. Αύριο, ναι. Από αύριο. Για δώσε τα τηλέφωνα, αν και το έχουμε πει κι εμείς. 6977-378-378, εύκολο. Μάλιστα. Το άλλο δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω όσοι έχουν ακούσει το νούμερο 6977-378-378. Τη βρήκα τη λέξη εδώ πέρα που λέει κουτιλίζω. Οπότε ο Τάκης αρχίζει να κουτιλίζει και είναι ώρα να κλείσουμε την εκπομπή. Εύχομαι επιτυχία, θα είμαστε Θεού θέλοντος εκεί. Θα πάω πιο νωρίς στο Θάρ για να προλάβουμε να έρθουμε. Ώρα να πηθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, Πάτερ. Είσαι πραγματικά ο στυλοβάτης της όλης εκδήλωσης και χαιρόμαστε κάθε φορά που παρευρίσκεσαι και θέλουμε να είσαι συνέχεια κοντά μας, να στηρίζεις τον πολιτισμό όχι μόνο στην Κριτινία αλλά και σε όλα τα χωριά και το βλέπουμε και έμπραχτα με τις πολλές τηλεοπτικές εκπομπές που κάνεις εδώ πέρα στο στούντιο. Ευχαριστούμε τερμά λοιπόν τον καλά. Πρόεδρο της Κριτινίας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτινίας η Κάστελος, τον Τάκη τον Μαριετάκη, τον Γιάννη τον Τελάκη. Στις αγαπητές μας την Κατερίνα και την Αγγελική Φαρμάκη, τα αδέρφια και τη γιαγιά τους, την Κατερίνα Φωτάκη Μαυρουδάκη, την Νίτσα, τη γνωστή μας Νίτσα, γιατί θα σε βλέπουν, θα σε ακούνε μάλλον ως Κατερίνα, γιατί λέει
Τι έπαθε ο παπάς, τα λένε. Δεν μου λένε λοιπόν. Χρόνια πολλά, τα γιορτάζω, πατέρα. Ξεχάσα το όνομα. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, όλοι οι δρόμοι, θα έλεγα εγώ, οδηγούν στην Κρητινία την Παρασκευή. Παραμονή του Ευαγγελισμού. Είναι ένα όμορφο έθιμο, αναβίωση αυτού του έθιμου. Να έρθετε λοιπόν, να χαρείτε κι εσείς, να νιώσετε αυτή την εθνική περηφάνεια. Και εμείς, για μια ακόμη φορά θα το επαναλάβω, θα εξακολουθήσουμε από αυτό εδώ το βήμα να καταδεικνύουμε όλα αυτά τα ευχάριστα γεγονότα, όλα αυτά τα καλά γεγονότα που θα έλεγα ότι περνούν ως αντεπίθεση σε όλη αυτή την γκρίζα καθημερινότητα που μας βομβαρδίζει καθημερινά. Αυτά τα μηνύματα που εκπέμπουν και τα νέα κορίτσια και όλοι από την τηλεόραση Θάρη πρέπει να αποτελούν το εφαλτήριο για να εξακολουθήσουμε να κρατάμε γερά τις ρίζες και τις παραδόσεις μας. Στην κυριολεξία, σήμερα Πέμπτη θα προβληθεί σε επανάληψη εκπομπή για να τη δεις και εσύ, αγαπητέ μου Τάκη. Μάλλον πιο νωρίς θα το βάλουμε. Θα το βάλουμε 2 η ώρα. Οπότε γύρω στις 3 θα είναι η επανάληψη της δικής σας αυτής ώρας εδώ για να δείτε. Και όσοι μας παρακολουθούν να τους ευχηθούμε να έχουν μια ευλογημένη βραδιά. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και Θεού θέλοντος θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη Τρίτη στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο. Καλό σας βράδυ.